Σήμερα θέλω να πάμε σε ένα μέρος που το αγαπάμε ιδιαίτερα, έχουμε συνδεθεί πολλές φορές και να κάνουμε και τη σύγκριση. Πώς είναι το κλίμα, πώς διαμορφώνεται το κλίμα σε επίπεδο Κρήτης, πώς διαμορφώνεται το κλίμα σε άλλες περιοχές, σε άλλα νησιά, χθες η Σκόπελος, σήμερα η Χάλκη. Θα πάμε στον Δήμαρχο και θέλω να δω λίγο το πλάνο γιατί κάτι μιλώ ότι θα ζηλέψουμε λίγο. Βέβαια. Αυτό περιμέναμε. Δήμαρχος, ο κύριος Φραγκάκης. Τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά. Τι κάνετε εσείς, συνεργάτες, τηλεθεατές σας? Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ευάγγελος Φραγκάκης, ο δήμαρχος της περιοχής. Ένας δήμαρχος που έχουμε χτίσει μια όμορφη επικοινωνία, το προσπαθεί πολύ. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Καλά είπα εγώ ότι θα ζηλέψουμε. Στο παραλιακό μέτωπο βρισκόμαστε, στο κεντρικό λιμάνι, στο κεντρικό κοιμό του χωριού. Μάλιστα, αναφορικά τώρα, δήμαρχε, με τους ιονούς που έχουν να κάνουν με την τουριστική περίοδο. Τι έχετε να μας πείτε? Εντάξει κύριε Παναγιωτόπουλε, παρόλο που ήταν οι προηγούμενες 21 και το 22, ειδικά το 2021 λόγω της πανδημίας, είχε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Όλα τα νησιά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και η Χάλκη πήγαν εξαιρετικά. Ήταν δηλαδή χρονιές οι οποίες μπορούμε να μιλάμε πλέον για ρεκόρ. Ακόμα και τώρα οι προκρατήσεις και για τη φετινή χρονιά φαίνονται αρκετά καλές. Οπότε αισιοδοξούμε, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Επιχειρηματίες μας, επαγγελματίες έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να ετοιμάζονται και φαίνεται ότι θα είναι μια εξαιρετική χρονιά και φέτος. Μάλιστα. Ποιες αγορές είναι αυτές που στηρίζουν την περιοχή σας? Αναφέρομαι στον εξωτερικό τουρισμό, αν και γνωρίζω ότι και Έλληνες κάθε χρόνο έρχονται και σας επισκέπτονται. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε repeaters, έχουμε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες και είναι κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε και πολύ μεγάλες ροές, πολύ μεγάλο όγκο από τη Γαλλία και από τη Σκανδιναβία. Και μας βοηθά και πάρα πολύ το γειτονικό νησί, το Μητροπολιτικό νησί της Ρόδου, το οποίο... Χάσαμε λίγο τον ήχο, να προσπαθήσουμε λίγο, μάλλον να προσπαθήσουμε λίγο. Ναι, σας ακούμε Δήμαρχε, συνεχίστε. Ναι. Σας ακούμε κανονικά Δήμαρχε. Θα το βρούμε. Σας ακούμε Δήμαρχε. Λοιπόν, εδώ σε λίγα λεπτά θα το βρούμε. Είναι αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι βοηθάει πάρα πολύ και το νησί της Ρόδου με την ακτοπλοϊκή έτσι, συγκοινωνία, προκειμένου ολοένα και περισσότεροι να επισκέπτονται την Χάλκη. Μια Χάλκη ξεχωριστή, βλέπουμε και τα πλάνα. Μια Χάλκη που έχει διατηρήσει και έχει κρατήσει τον διαχρονικό ξεχωριστό της χαρακτήρα με τις ιδιαιτερότητες, μακριά από μεγάλες επενδύσεις. Ζητάμε τις επενδύσεις, αλλά σε κάποιους προορισμούς. Ίσως μία επένδυση να αλλοιώνει και το χαρακτήρα. Αυτό δεν έχει συμβεί στην περιοχή της Χάλκης. Οπότε, Εύη. Και μέσα σε όλα αυτά θα συμπλήρωνα ότι είναι και ανήκει μάλλον στα ελληνικά νησιά που έχουν προσπαθήσει έτσι να προτάξουν ένα πράσινο αποτύπωμα βεβαίως μαζί με την Αστυπάλα και η Χάλκη. Έχει κάνει αρκετές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και ήδη από το καλοκαίρι του 2022 είδαμε να την επιλέγουν και γι' αυτό συγκεκριμένο το λόγο, για το πράσινο αποτύπωμά της και τις πρωτοβουλίες που είναι πάντα φιλικές προς το περιβάλλον και προς ένα έτσι καλύτερο από περιβαλλοντικής απόψεως μέλλον. Πράσινο αποτύπωμα, το οποίο αλήθεια είναι το έχουν συναντήσει και το βιώνουν επισκέπτες στο εξωτερικό σε καθημερινή βάση εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Οπότε είναι ένα γνώριμο σκηνικό για τους ξένους που έρχονται και το περιμένουν πώς και πώς. Αυτά αναφορικά με τη Χάλκη. Έχουμε τον Δήμαρχο. Ναι, σε 2-3 δευτερόλεπτα θα τον έχουμε, προκειμένου βέβαια να μας πει και μια ξεχωριστή ιστορία με έναν χαρταετό ο οποίος φέρεται να ταξίδεψε από τη Ρόδο ενός εξάχρονο και πήγε στη Χάλκη. Ωστόσο, Δήμαρχε, αφήσαμε λίγο στη μέση το κομμάτι του κλίματος που διαμορφώνεται στον τουρισμό και θέλω να σας ρωτήσω, έκανε μια σχετική αναφορά η Εύη Σπανού εδώ στην εκπομπή αναφορικά με τις λεγόμενες πράσινες πρωτοβουλίες που κάνουν ξεχωριστό το νησί σας, όπως και η Αστυπάλια, για παράδειγμα, σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και χρειαζόμαστε μια ολόκληρη εκπομπή να το αναλύσουμε. Ναι. Όντως, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες από την πλευρά του Δήμου
σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία προς την κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης, αλλά είναι τόσα πολλά που σας λέω ειλικρινά θέλουμε πάρα πολύ χρόνο να τα αναλύσουμε. Εμείς αυτό που μπορώ να πω σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε, είμαστε η παραγωγή του ρεύματος το οποίο καταναλώνουμε και ως νοικοκυριά και ως επιχειρήσεις. Δηλαδή με τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας και την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες μας ενέργεια μέσω αυτής της δομής. Μάλιστα. Δήμαρχε, το θέμα και με αυτό θέλω να κλείσουμε, το οποίο κατά κάποιο τρόπο έπαιξε πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα και είδα χαρακτηριστικό ότι μιλήσατε και με συναδέλφους στην Αθήνα, είναι το θέμα του εξάχρονου, ο οποίος έχασε το χαρταετό του, τον πέταξε εκεί στη Ρόδο, τον έχασε και σας έστειλε με έναν όμορφο, αγνό, αυθόρμητο τρόπο ένα μήνυμα και σας είπε, Δήμαρχε, αν βρείτε το χαρταετό μου, μάλλον στη Χάλκη έχει έρθει, να μου τον επιστρέψετε ή να με ενημερώσετε. Είναι αυτό το γράμμα το οποίο βλέπουμε, είναι ένα θέμα το οποίο έπαιξε παντού σε όλη την Ελλάδα, αποφασίσαμε έτσι να κλείσουμε εμείς την συζήτησή μας σήμερα και όχι να την ανοίξουμε. Για να μας πείτε λίγο. Καταρχάς να ρωτήσω και εσάς και τους τηλεθεατές σας αν έχετε δει το χαρταετό στην Κρήτη και αν τον έχετε δει να μας πείτε που βρίσκεται και να στείλετε ένα γράμμα στο μικρό και οι τηλεθεατές σας στείλουν ένα γράμμα στο μικρό και να του πούν. Έχω παρακολουθήσει τις αναφορές σας, αυτό που έχω να πω, τον είδαμε το χαρταετό. Οπότε θα απαντήσουμε στο μικρό και να μείνετε ήρεμος και ήσυχος ότι αυτό θα γίνει από την πλευρά μας. Ωραία, θα του μεταφέρω και εγώ μέσω της οικογένειας ότι βρίσκεται πάνω από την πανέμορφη μας Κρήτη και απολαμβάνει τις δικές της ομορφιές μέχρι να κάνει το ταξίδι του να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, είναι ένα πολύ όμορφο θέμα, μας ξύπνησε πάρα πολλά συναισθήματα. Ο διευθυντής του σχολείου της Χάλκης, ο κύριος Νίκος Σανταλιός, είχε μια συνάντηση στη Ρόδο με τη δευτεροβάθμια. Στο γραμματοκιβώτιο που παίρνουμε αλληλογραφία για το σχολείο της Χάλκης υπήρχε ένα γράμμα το οποίο το είχε αφήσει ο μικρός Ραφαέλο εξάχρονος, το οποίο έγραφε αυτά που είδατε και στην πήραν δημοσιότητα. Μου μετέφερε το γράμμα. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έτσι ένιωσα αυτή την παραμυθένια σκέψη του μικρού, τη ρομαντική σκέψη του μικρού, του απάντησα και ταξίδεψε και η είδηση όπως το χαρταετό σε όλη την Ελλάδα και τώρα από ό,τι ακούω έχει φτάσει και στην Κρήτη. Λοιπόν, εγώ να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο. Έχει φτάσει και στην Κρήτη. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να πάει καλά η σεζόν. Να πάει καλά η σεζόν, Δήμαρχε. Αυτό ευχόμαστε. Είστε ιδιαίτερα αυθεντικοί εκεί στην περιοχή και με το καλό να τα πούμε και από κοντά, γιατί όχι. Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Κανονίσουμε ένα ταξίδι, έρθουμε στην Κρήτη, έχουμε πάρα πολλά κοινά, ακούμε και την ίδια μουσική, έχουμε τα ίδια μουσικά ακούσματα. Ακριβώς. Έχουμε τα ίδια χρώματα, οι θάλασσές μας, τη στεριά μας, οπότε πολύ ευχαρίστως να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Καλά. Και μην ξεχάσετε να στείλετε ένα γράμμα στον μικρό Ραφαήλ για το περήφανο και ταξιδιάρι πεισματάρι αητό του. Το υποσχεθήκαμε, να είστε καλά. Και